Αφού και μιλάμε για τη Ρωμιοσύνη, επειδή υπήρξε και αυτό το συνέδριο επί για 4 μέρες στην Κωνσταντινούπολη, το ζωγράφιο Λύκειο που διοργάνωσε ο Γιάννης Ρίτσος, ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, η κορύφωση ήρθε με τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στην Κωνσταντινούπολη. Μας συγκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας. Σε είδα εκεί πρωταγωνίστες διότι... Μανώλη στη συναυλία. Και με τον αγκαλιές, φιλιά με τον Νταλάρα, κακό. Καμός, όχι, εδώ. Όχι. Όχι, εμείς αγκαλιαστήκαμε πριν τη συναυλία. Γιατί συναντηθήκαμε σε ένα δείπνο την Παρασκευή το βράδυ. Την ημέρα της συναυλίας αγκαλιάστηκε με τον Ζουλφούλη Βανελή. Όπου τραγούδησαν και μαζί. Αλλά ο Γιώργος Νταλάρας με την προσφορά του μας συγκίνησε, διότι ήρθε με όλη την ορχήστρα. Μια άψογη συναυλία στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στο Grand Pera, ακούστηκαν ελληνικά τραγούδια, ελληνική στίχη. Ήταν μεγάλη προσφορά του και βεβαίως και η στιγμή με τον Ζουλφούλη Βανελή, όπου τραγούδησαν επί σκηνής για τη φιλία των δύο λαών, ήταν πραγματικά συγκινητική. Το τραγούδισαν τον Μετανάστη. Πραγματικά να ακούμε τον Λιβανελή να τραγουδάει στα ελληνικά μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στο Grand Pera, στην καρδιά της πόλης, μαζί με πολλούς Ρωμιούς και πολλούς Τούρκους που ήρθαν να δουν τον Γιώργο Νταλάρα σε μια κατάμεστη αίθουσα. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή που μπορούμε να την παρακολουθήσουμε κιόλας.